Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γεράρδος και σήμερα θα φτιάξουμε μαζί ένα πολύ ωραίο αρωματικό κέικ, εύκολα και γρήγορα. Για να ξεκινήσουμε τη συνταγή πρέπει πρώτα απ' όλα να πάρουμε το ξύσμα του λεμονιού. Με έναν πολύ απλό τρίφτη, ξύνουμε να προσέχουμε να είναι το λεμόνι μας πλυμένο σε περίπτωση που έχει καιρωθεί και ξύνουμε ελαφρά, να πάρουμε μόνο το κίτρινο και όχι το λευκό που πικρίζει. Το άρωμα του λεμονιού είναι φοβερό. Αυτό θα αρωματίσει υπέροχα το κέικ μας. Κατόπιν θα πάρουμε τους πόρους της βανίλιας. Η βανίλια είναι απίστευτα αρωματική φυσική, βέβαια είναι ακριβή και λίγο δυσέβρετη. Μπορείτε βέβαια να χρησιμοποιήσετε και μία βανιλίνα φακελάκια στη συνταγή αντί της βανίλιας, αλλά πραγματικά το συνιστώ, είναι πάρα πολύ ωραία. Για να τη χρησιμοποιήσουμε, τη χαράζουμε απλά στο κέντρο από πάνω μέχρι κάτω και αφού τη χωρίσουμε, ξύνουμε με το μαχαίρι και αυτά εδώ είναι που θα μας δώσουν όλο το άρωμα που θέλουμε στη συνταγή μας. Τα φιλά. Η βανίλια που περίσσεψε δεν είναι για πέταμα φυσικά. Βάλτε την όπως είναι σε ένα βάζο με ζάχαρη και σε 1-2 μέρες θα έχετε υπέροχη αρωματική ζάχαρη με βανίλια. Τώρα θα στύψουμε το λεμόνι που ξύσαμε πριν. Πολύ απλά, το κόβουμε στη μέση. Έχω προσαρμόσει το λεμονοστίφτη στην κουζίνα μηχανή και σε χαμηλή ταχύτητα πιέζω και παίρνω το χυμό που θέλω. Αφού στύψαμε το λεμόνι, μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα να φτιάχνουμε το κέικ μας. Αφαιρούμε το λεμονοστίφτη και στον κάδο της μηχανής θα προσθέσω το βούτυρο που είναι σε θερμοκρασία δωματίου και τη ζάχαρη. Αυτά τώρα θα τα χτυπήσουμε για 5 λεπτά σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να αλλάξουν χρώμα και να χρατέψουν. Με τα αυγά είναι έτοιμο, μπορούμε τώρα να το αφαιρέσουμε από την κουζινομηχανή. Τώρα θα κοσκινήσουμε το αλεύρι και αυτό το κάνουμε για δύο λόγους. Αφενός δεν έχει βόλους πια και αφετέρου στο κοσκίνισμα παίρνει αέρα και έτσι το τελικό μας αποτέλεσμα θα είναι πολύ πιο αφράτο. Έχουμε εδώ μία βασίνα και ένα σφουρωτήρι. Θα ρίξουμε το αλεύρι, τα 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder και μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Όλο αυτό το κοσκινίζουμε με προσεκτικές κινήσεις. Τώρα θα προσθέσουμε το αλεύρι και το χυμό του λεμονιού που έχουμε κρατήσει από πριν στο μείγμα με τα αυγά. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνουμε με απαλές κινήσεις με μια σπάτουλα για να μην χάσουμε τον αέρα που έχουμε προσθέσει στο αλεύρι. Οπότε θα προσθέσουμε πρώτα το μισό λεμόνι, το μισό αλεύρι και ανακατεύουμε. Θέλουμε απαλές κινήσεις και λίγο, ίσα ίσα μέχρι να ενωθούν τα υλικά μας. Τέλεια. Όπως βλέπουμε το μείγμα μας είναι έτοιμο και είναι ώρα για ψήσιμο. Θα θυμίσω ότι ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 40-45 λεπτά. Θα προσθέσουμε το μείγμα. Το μόνο που μένει τώρα είναι να ψήσουμε το κέικ. Το κέικ μας έχει ψηθεί, θα το χαράξουμε λίγο για να βγει πιο εύκολα. Όπως βλέπουμε έχει φουσκώσει ωραία και έχει πάρει χρώμα. Πάμε να το σερβίρουμε τώρα. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το γλάσο. Είναι πολύ απλό. Θέλουμε 150 γραμμάρια άχνη ζάχαρη και 2 ή 3 κουταλιές σούπας χυμό λεμόνι που έχουμε κρατήσει από πριν. Θα προσθέσουμε με ένα κουτάλι το λεμόνι στην άχνη και θα ανακατέψουμε. Έχουμε ανακατέψει το γλάσο. Βλέπουμε ότι έχει γίνει ομοιόμορφο και αρκετά παχύρευστο. Πάμε να διακοσμήσουμε το κέικ μας. Μπορείτε να κάνετε όπως θέλετε. Εμένα απλά μου αρέσει να το περιχύνω από πάνω και να το αφήνω να απλώνει. Αυτό έχει την ιδιότητα ότι σε μερικά λεπτά θα στερεοποιηθεί πάνω στο κέικ. Οπότε και να τρέξει λίγο δεν μας πειράζει καθόλου. Αυτό θα δώσει και μια ωραία εικόνα
αλλά και μια ακόμα πιο ωραία γεύση.